Γεια σας παιδιά! Μου το ζητήσατε, το απέφευγα, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να το σκέφτομαι, οπότε θα κάνω το θέμα, το βίντεο μάλλον, για την περιβόητη αφίσα στο μετρό. Ε, για όσους δεν ξέρουν, πριν από λίγες μέρες ανέβηκαν στο μετρό της Αθήνας ε, οι συγκεκριμένες αφίσες, ε, στις οποίες αναγράφονταν facts ε, επιστημονικού περιεχομένου, επιστημονικού μάλλον περιεχομένου, ε, και σύμφωνα με, τα, με το ελληνικά hoaxes.gr, οι ισχυρισμοί αυτοί ήταν ψευδείς. Συγκεκριμένα στις αφήσεις αναγραφόταν το τι συμβαίνει στο αγέννητο παιδί σε ορισμένες φάσεις της εγκυμοσύνης και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο fact που έλεγε η αφήσα ήταν ότι από την 18η ημέρα της κοίησης χτυπάει η καρδιά του αγέννητου παιδιού, ενώ σύμφωνα με το site που προανέφερα και με δική μου έρευνα, ε, στην πραγματικότητα, από την 22η με 23η μέρα εντοπίζεται ρυθμική κίνηση καρδιακών κυτάρων, ωστόσο δεν έχουν ακόμα πλήρω λειτουργικό καρδιαγκιακό σύστημα. Ε, το δεύτερο fact ήταν ότι από τη 10η εβδομάδα νιώθουν πόνο τα γέννητα μωρά, ενώ στην πραγματικότητα νιώθουν από την 27η εβδομάδα. Εγώ να σας πω την αλήθεια... Ε, που το έψαξα, είδα διάφορες εκτιμήσεις. Κάποιοι έλεγαν ότι ξεκινάει στην 20η εβδομάδα, ε, άλλοι έλεγαν για 23η εβδομάδα, σίγουρα όμως όχι από τη 10η. Αυτό είναι ε, κοινό αποδεκτό. Το τρίτο fact ήταν ότι από την 42η μέρα ανοιχνεύονται εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ στην πραγματικότητα, παρότι υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα στα τμήματα του εγκεφάλου που έχουν σχηματιστεί, δεν έχουμε κανονική εγκεφαλική λειτουργία. Εγώ στο συγκεκριμένο fact βρήκα ότι όντω στην 42η στη μέρα ε, περίπου ξεκινάει η εγκεφαλική λειτουργία. Δεν είμαι γιατρό, δεν μπορώ να πω σίγουρα, λέω το τι βρήκα στο Google. Ε, και το τελευταίο fact ήταν ότι από την 8η εβδομάδα έχουν δημιουργηθεί όλα του τα όργανα, ενώ στην πραγματικότητα το σύνολο των οργάνων έχει αναπτυχθεί περίπου κατά την 20η εβδομάδα. Αυτό ήταν πάλι καθολικά αποδεκτό. Επομένω, είτε είσαι υπέρ είτε είσαι κατά τη μεθόδου των αμβλώσεων. Μπορεί μπορείς να καταλάβεις και να συμφωνήσεις ότι οι αφήσει ήταν fake. Παρόλο που το πότε ξεκινάει επίσημα η ζωή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά και η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση, οι ισχυρισμοί της αφήσα ήταν ψευδείς. Οπότε η αφήσα είναι άκυρη. Προπαγάνδα, παραπληροφόρηση, όλα τα κακά. Ε, οπότε αυτό το ξεχνάμε. Ήταν άκυρη, τελείωσε, κατέβηκε κιόλα, οπότε το κλείνουμε με αυτό. Το θέμα τώρα είναι το αν εγώ συμφωνώ με την ε, συγκεκριμένη μέθοδο των αμβλώσεων. Δεν θα μακρηγορήσω. Πιστεύω ότι είναι δικαίωμα τη κάθε γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα τη και μου φαίνεται και λίγο ε, αδύνατο να είσαι γυναίκα και να έχει διαφορετική άποψη. Ε, αυτό που θεωρώ εγώ το αρνητικό της υπόθεσης είναι το ενδεχόμενο κατάχρηση τη συγκεκριμένη μεθόδου, το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Είχα δει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ. Όχι ντοκιμαντέρ, πρέπει να ήταν στην εκπομπή του Θεοδωράκη στο Μέγκα, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν. Ε, κάποιε ε, νεαρές κοπέλε οι οποίε έλεγαν ότι έχουν κάνει πολλέ εκτρώσει γιατί απλά δεν προσέχουν. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι επικίνδυνο και προφανώ αυτό έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με την έλλειψη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από το σχολείο, από του γονεί κλπ. Αλλά αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί με το να απαγορευτούν οι εκτρώσει, αλλά με την παιδεία, τη σωστή παιδεία. Το να έχει λοιπόν την μέθοδο τη έκτρωση στο μυαλό σου σαν μέθοδο αντισύλληψη είναι πραγματικά καταστροφικό, όπως είναι καταστροφικό να θεωρείς ότι μια γυναίκα που εάν γεννήσει ή εάν συνεχίσει την εγκυμοσύνη της κινδυνεύει, κινδυνεύει δική της η ζωή, εμ, εάν θεωρείς λοιπόν, δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησα την πρόταση, ότι δεν πρέπει να προβεί σε άμβλωση σε μια τέτοια περίπτωση, είναι εξίσου καταστροφικό. Είναι καταπάτηση της ελευθερίας, είναι... Πολλά κακά πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θέλω ούτε να σταθώ πολύ ώρα στο ε, το θέμα της δικής μου άποψης. Ήθελα απλά να την πω γιατί είναι λίγο παράλογο να κρυβόμαστε ειδικά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Απλά θέλω να σχολιάσω σε αυτό το σημείο λίγο την αντίδραση του κόσμου σε κάθε τέτοιο γεγονός. Ή όχι γεγονός, δηλαδή και okay, οι αφήσει ήταν προκλητικές, ήθελαν και ήταν λογικό ο κόσμος να αντιδράσει, αλλά... Ε, ο κόσμος έχει πολύ έντονη άποψη και αντιδράει πολύ έντονα ακόμα και σε ένα απλό διάλογο ή σε ένα απλό διάλογο στο ίντερνετ, γιατί οι περισσότεροι από εκεί ζουν. Δεν μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα να δεχτούν τη διαφορετική άποψη. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε ακραίε απόψει του τύπου είσαι δολοφόνο αν κάνει άμβλωση, ή ε, ότι δικό μου είναι το σώμα και άμα θέλω ε, ρίχνω 300 παιδιά. Αυτά είναι ακραίες απόψεις, είναι άλλο πράγμα. Αλλά μιλάω για του. Κανονικούς να το πω έτσι ανθρώπους που βρίζουν ένα στον άλλο και χαρακτηρίζουν ένα στον άλλο με το χειρότερο τρόπο απλά επειδή έχουν διαφορετική άποψη. Γιατί είμαστε έτσι οι άνθρωποι. Είδα ένα βιντεάκι του Vibrator της προάλλες που ρωτούσε, τους, ε, ρωτούσε διάφορο κόσμο στο δρόμο ε, πού είναι η Ελλάδα στο χάρτη και δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν που είναι η Ελλάδα στο χάρτη. Και ο okay, μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό, μπορεί προφανώ να επέλεξε εκείνου που δεν ήξεραν για να βγάλει το βίντεο, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν ήξεραν είναι τρομακτικό. Όλοι έχουμε πάει σχολείο και δεν δε χρειάζεται καν να έχει πάει σχολείο για να ξέρει που είναι η Ελλάδα στο χάρτη. Οπότε δεν έχουμε, δεν έχουμε βασικέ γνώσει, αλλά για τα δημοφιλή θέματα που πουλάνε έχουμε όλη άποψη. Α χαλαρώσουμε λίγο. Δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε μεταξύ μα. Αυτό πραγματικά είναι κατόρθωτο. Πρέπει όμω να μάθουμε να σεβόμαστε τον άνθρωπο απέναντί μα. Οκ, okay, καταλαβαίνω να έχει μία άποψη και ειδικά όταν είναι μία άποψη ας πούμε που έχει να κάνει με την ηθική σου, να παθιάζεσαι με αυτή, αλλά είναι εξουθενωτικό να παθιάζεσαι τόσο που, α πούμε, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ γιατί το σκέφτεσαι τόσο έντονα. Αν κάτι, όπω η ηθική, που προφανώ είναι διαφορετική για όλου, δεν είναι κάτι κοινό αποδεκτό, όπω α πούμε το ότι βράζει το νερό στου 100 προφανώ θα υπάρξει αντίλογο. Πρέπει να μάθεις να συνεπάρχεις. Και θεωρώ ότι γενικά οι νέοι έχουν ξεπεράσει λίγο το βρίζω στο ίντερνετ. Δηλαδή πιστεύω ότι οι βρισχές είναι ή από ανήλικα ή από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν ε, συνηθίσει την ανωνυμία και βρίσκουν έτσι τρόπο να ξεσπάσουν ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτοί που βρίζουν, αυτοί που θα γράψουν μια βρισιά και θα κλείσουν το PC το αφήνουν εκεί. Δεν είναι ότι μετά καθόνται και το σκέφτονται, δεν το αφήνουν εκεί και συνεχίζουν τη ζωή τους. Ενώ οι νεότεροι παθιάζονται τόσο πολύ και επηρεάζονται τόσο πολύ που θα, θα το σκέφτονται συνεχώς, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν και θα βάλουν στόχο της ζωής τους να ε, καταπολεμήσουν λεκτικά και επιχειρηματολογικά τον αντίπαλό τους. Βάζουν στόχο τη ζωής τους να λύσουν το ξέρω εγώ, εκάστοτε πρόβλημα και γίνονται social justice warriors επειδή δεν έχουν άλλα προβλήματα στη ζωή τους. Έχουμε ξεχάσει λίγο τι είναι η πραγματική ζωή. Δεν είναι το ίντερνετ, δηλαδή χαλαρώστε λίγο. Ας μάθουμε πρώτα που είναι η Ελλάδα στο χάρτη, ας μάθουμε που είναι η φαλοκρηπίδα της Κρήτης και μετά ας έχουμε και άποψη για τα υπόλοιπα θέματα. Αυτά λοιπόν, ε, με ελπίζω να σας κάλυψα να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη όπως συνήθως και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και για όσους παραπονιούνται που δεν δείχνω τόσο τον Dexter, έχω πολλά φώτα εδώ και τον ενοχλούν πάρα πολύ, οπότε respect the doggo. Αυτά, γεια σας.